γιατρού Λάζαρου Χατζιπαντελή, ο σκακιστικός ομιλός Καβάλας πραγματοποίησε και φέτος το καθιερωμένο τουρνουά του Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 60 συμμετέχοντες, προερχόμενοι από πόλεις όπως η Δράμα, η Ξάνθη και η Αλεξανδρούπολη, διαγωνίστηκαν στο γρήγορο σκάκι ή αλλιώς Rapid. Υπάρχει ένα καθιερωμένο τουρνουά που κάνουμε κάθε Σεπτέμβριο στη μνήμη του γιατρού Λάζαρου Χατζιπαντελή, ο οποίος το 2002 σε τροχαίο ατύχημα έχασε τη ζωή του. Ήταν επί χρόνια αντιπρόεδρος του Συλλόγου και πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σήμερα έχουμε 66 συμμετοχές, αρκετά ικανοποιητικός αριθμός, κατανεμημένοι σε τρεις ομίλους ανάλογα με την ηλικία και τη δυναμικότητα. Και επίσης είναι το δεύτερο, κάθε χρόνο δύο υπαίθρια τουρνουά κάνουμε, ένα στα Ελευθέρια και ένα κάθε Σεπτέμβριο. Αυτό το τουρνουά του Rapid Χατζιπαντελή. Rapid λέμε είναι γρήγορο σκάκι με χρόνο σκέψης μόνο 10 λεπτά για κάθε παίκτη. Με την ευκαιρία να πω ότι τώρα που είμαστε στην έναρξη της εκπαιδευτικής περίοδου της νέας 2018-2019, αρχίσαμε πάλι τα μαθήματα και στο σκακιστικό όμιλο, Ευρυπίδου 2. Μπορούν οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους. Κάθε απόγευμα 5 με 8 είμαστε εκεί για νέες εγγραφές. Μόνο όφελος γνωρίζουν τα παιδιά, ασχολούμενα με το σκάκι. Το έχουμε πει πολλές φορές. Γι' αυτό και η Καβάλα πια γνωρίζει αυτή τη μεγάλη άνθηση στο πνευματικό άθλημα αυτό. Το μεγάλο καμάρι μας, η Σταυρούλα Τσολακίδου, επιστρέφει σήμερα από την Τουρκία. Ήταν εκεί τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών μέχρι 20 ετών και κατέλαβε την έκτη θέση με 8 βαθμούς σε 11 αγώνες, 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Κανοποιητικό αποτέλεσμα, βέβαια μας έχει συνηθίσει σε πρωτιές παγκόσμιες και η ίδια δεν ήταν και τόσο ικανοποιημένη από την απόδοσή της, αλλά νομίζω μια έκτη θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα όταν συμμετέχουν 98 σκακίστρες από 43 χώρες δεν είναι και λίγο.